Η κυβέρνηση, γιατί είπατε ότι πρέπει να πάρει θέση, σας δέχτηκε δια του Υπουργού Πολιτισμού, φαντάζομαι. Όχι, έτσι. Δεν έχουμε παράπονο από τον Υπουργό του Υπεχοδέ, τον κύριο Λαλιώτη. Τον Λαλιώτη, ο οποίος προχωρεί νομοσχέδιο για την διατήρηση των θερινών κινηματογράφων. Μάλιστα. Έχουμε παράπονο από τον Υπουργό Πολιτισμού, όταν άλλοι υπουργοί των ευρωπαϊκών χωρών ζητάνε την διατήρηση των θερινών κινηματογράφων. Ο Υπουργός Πολιτισμού δεν μας δέχτηκε ακόμα. Παρότι έχουμε ζητήσει συνάντηση να μιλήσουμε για την πολιτιστική αυτή κληρονομιά της Ελλάδας. Αυτό το που είναι ελληνικό φαινόμενο. Που δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Νομίζω όμως ότι υπάρχει πρόθεση του Υπουργού Περιβάλλοντος με τον Υπουργό Πολιτισμού να συνεργαστούν σε διάφορα θέματα που αφορούν το λεκανοπέδιο. Μπορεί να μην σας δέχτηκε ακόμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και αρνητικός. Δεν ξέρουμε ναι, την άποψή του ακόμα. Γι' αυτό και θα ήθελα να διατηρήσω μία επιφύλαξη, έτσι ώστε περιμένοντας αυτή τη συνάντηση, κύριε Ρίγκα, εύχομαι πραγματικά, διότι και το Υπουργείο Χωροταξίας και το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν δώσει προς τα έξω την εικόνα ότι θα συνεργαστούν σε πάρα πολλά θέματα που αφορούν το περιβάλλον και εύχομαι από καρδιάς μαζί με το Δήμο της Αθήνας. Ναι, δεν ξέρετε κάτι όμως. Πολλά δεν ξέρω. Αλλά... Τα θερινά σινεμά κινδυνεύουν φέτος. Το 1/3 των θερινών κινηματογράφων κινδυνεύουν. Μάλιστα. Με τον νόμο περί επαγγελματικής των εμπορικών μισθώσεων. Λύγει τον Αύγουστο του 1995. Το 1/3 των κινηματογράφων θα πεταχτούν έξω οι επαγγελματίες κινηματογραφιστές και ο ιδιοκτήτης που θα πάρει το οικόπεδο θα το κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από θερινό κινηματογράφο. Μάλιστα. Εμείς επισκεφτήκαμε τον Υπουργό, τον Υφυπουργό Εμπορίου. Του θέσαμε τα αιτήματά μας, τα είδε με κάποιο καλό μάτι. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ στον αδέσμευτο τύπο, μια εβδομάδα πριν, υπάρχει και ένα SOS των πολιτών του Πειραιά, είναι πρωτοβουλία συλλόγων και πολιτών Πειραιά, εδώ δημότες, για να σωθεί ο κινηματογράφος άνεσης, έτσι, και πολλοί ακόμη. Το φαντάζομαι, νομίζω. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο κείμενο, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσω όλο, αλλά δείχνει ότι οι πολίτες ανησυχούν. Το φαντάζομαι, είναι όπως ήταν το Αλκαζάρ και η Βικτόρια στο σταθμό Λαρίσης. Νομίζω ήταν και η επιχείρηση του Φίνο αυτή. Νομίζω στο σταθμό Λαρίσης ήταν του Φίνο. Του Φίνο. Του Φίνο. Εκείνο Μάλιστα. που θα έπρεπε και εγώ να τονίσω αυτή τη στιγμή σαν δημοτική σύμβουλος, είναι ότι στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, που ξέρετε που είναι, βεβαίως. Το οποίο τελειώνει και θα έχει πολλές δραστηριότητες και είναι μια προσπάθεια, ένα επίτευγμα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, θα γίνει μέσα θερινό σινεμά εις μνήμη της Μελίνας. Μάλιστα. Προχθές το επισκεφθήκαμε, είχαμε συμβούλιο επί τόπου, γιατί ανήκω στο συμβούλιο αυτό και χάρηκα πάρα πολύ με αυτήν την ιδέα. Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Κύριε Ρίγκα, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό? Ναι, δύο ονόματα πήραν το όνομα της Μελίνας. Το ένα λέγεται Μελίνα και το άλλο λέγεται Στέλλα. Δύο κινηματογράφοι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι αυτά που μας θυμίζετε, κύριε Ρίγκα. Νοσταλγίες. Πρέπει να κάθισουμε μια ώρα, μια μισή ώρα να λέμε. Έτσι. Να μιλάμε για σημασία το γέλιο που έδωσε το ζευγάρι, για... εδώ το καλλιτεχνικό ζευγάρι για πολλούς. Μάρο Κοντού, Δημήτρης Κωνσταντάρας. Λάβρος Κωνσταντάρας. Κάτι Δημήτρη, θα πείτε και εμένα. Δεν λέγανε καλλιτεχνικό ζευγάρι. Ναι. Ήταν ένα φοβερό ζευγάρι. Το γέλιο που έχουν δώσει. Πραγματικά δεν υπάρχει ελληνική ταινία. Όχι γιατί είναι η κυρία Κοντού εδώ, που να μην βλέπουμε και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε. Είχαμε την τύχη να πέσουμε στην ακμή του ελληνικού κινηματογράφου. Είχαμε την τύχη να υπάρχουν συγγραφείς τότε με σπουδαία πένα, όπως ήταν ο Τσιφόρος, ο Ψαθάς, ο Σακελάριος, ο Πρετεντέρης, ο Βασιλιάδης, ο Γιαννακόπουλος. Και αν ξεχνάω κανένα, ζητώ συγγνώμη. Και είμαστε τυχεροί που πέσαμε σε αυτή την ακμή. Και έτσι αφήνουμε κι εμείς πίσω μας μια ιστορία. Και έτσι κάποια μέρα και με τα θάνατον δικού μου, κάτι θα πείτε, μια καλή κουβέντα για μένα. Εκείνο που έχει σημασία για να. Να συζητάμε τίποτα δυσάρεστο σήμερα. Δεν είναι δυσάρεστο να σκέφτεται κανείς την αναχώρησή του. Μπορεί για σας όχι, αλλά για μας είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, κύριε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια κινητοποίηση έντονη αυτή τη στιγμή, όπως είδα, από τους κινηματογραφιστές. Ο Δήμαρχος θέλει να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί. Και ό,τι του ζητηθεί θα το κάνει. Αγαπάμε το θερινό σινεμά, εμείς οι πολίτες, οι Αθηναίοι, οι απλοί πολίτες.
τα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει ένα τόσο ενδιαφέρον για τη διατήρηση mm-hmm. του θερινού σινεμά. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, δεν μπορεί όλα αυτά να πάνε στο βρόντο. Η κυβέρνηση έχει δείξει ένα ενδιαφέρον. Όχι. Γιατί, ελπίζω λοιπόν... πως όχι. Και είναι πολύ θετικό αυτό το μήνυμα του κυρίου Αβραμόπουλου που μας μεταφέρεται σήμερα. Σίγουρα, και είναι μήνυμα δέσμευση, έτσι, από πόσο Βεβαίως. Κατάλαβα. Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Ενθαρρύνει την ιδέα και είναι εκεί. Ξέρετε. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί δεν θα σβήσει ο θερινός κινηματογράφος. Πάρτε το σαν είδηση. Τρεις νέοι θερινοί κινηματογράφοι γίνονται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Μακάρι. Να το καλό το νέο. Λυπάμαι που είχαμε αγωνία να το ακούσουμε μέχρι τέλους, κύριε Ρίγκα. Θα έπρεπε να το ακούσουμε στην αρχή, αλλά έτσι. Μήπως αυτό σημαίνει τίποτα ακροαματικότητα εναντίον των καναλιών και αυτά. Όχι. Εμείς δεν μας χτύπησε ποτέ η τηλεόραση. Α, δεν ποτέ το δεν μας χτύπησε εμάς. Δεν συμφωνώ μαζί. Δεν μας χτύπησε. Ο Έλληνας δεν μένει μέσα το καλοκαίρι. Εύχομαι, πραγματικά, εύχομαι, αν και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, να μείνουμε μέσα. Αν θέλετε, όχι μόνο και με τα θερινά τα σινεμά που κλείνει το ένα μετά το άλλο, και με τις συναυλίες, διότι είχαμε αναφερθεί και σε αυτό το πρόβλημα, διότι όλο και λιγότερες συναυλίες γινόντουσαν στην Ελλάδα, διότι όταν γίνονται, γίνονται επεισόδια. Και έτσι σιγά σιγά είναι, είναι το μέλλον. Είμαστε δύσκολος λαός. Θέλω να σας το μόνο που δεν δίδει είναι ο θερινός κινηματογράφος. Είναι μια χαλάρωση, πραγματικά μια ξεκούραση είναι για την νεολαία. Mm-hmm. Πρέπει το κράτος να